Καλή χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Είναι προφανές ότι από εδώ όφειλα να αρχίσω την προσπάθεια για τις ευρωεκλογές. Ο Απόστολος Τζικώστας, πέρα ότι είναι φίλος μου πολλά χρόνια, είναι ένας περιφερειάρχης του 70%, του 70%. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητη η βοήθειά του και ήρθα να τη ζητήσω για να πετύχουμε εμείς, η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που ηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Και βέβαια, κατά τη συνάντησή μας πριν, ανταλλάξαμε απόψεις για το πώς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την δημόσια αναγνώριση της εξαιρετικής συνεργασίας που έχει η Περιφέρεια με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την αναφορά των συγκεκριμένων στόχων που έχουμε ήδη πετύχει μαζί. Όσον αφορά τώρα το άλλο μου καπέλο, το καπέλο του συντονιστή της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τις ευρωεκλογές. Με απόλυτη σεμνότητα αντιλαμβάνω τη δυσκολία του εγχειρήματος. Ξέρω πολύ καλά και τις δημοσκοπικές μας επιδόσεις και τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Ξέρω όμως επίσης ότι εδώ είναι η ιστορική κοιτίδα του κόμματός μας. Από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέρχεται ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Εδώ, ιστορικά, μπορούσαμε να έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία με τους ψηφοφόρους αυτής της περιφέρειας. Και θέλω να την αποκαταστήσουμε, αυτή την καλή επικοινωνία. Και ξαναλέω, με τη βοήθεια του Απόστολου Τζικώστα, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τις εβδομάδες που έρχονται θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια, θα εξηγήσουμε το διακύβευμα. Το διακύβευμα είναι σαφές, αφορά καταρχήν την ελληνική πορεία στην Ευρώπη, μια πορεία η οποία έχει χαραχτεί και πρέπει να συνεχιστεί. Αφορά όμως και την ίδια την Ευρώπη. Πρέπει να αντιμετωπιστεί ο λαϊκισμός, πρέπει να αντιμετωπιστεί ο ευρωσκεπτικισμός, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι δυνάμεις αυτές οι οποίες μάχονται την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί και πάλι θέλω να εκφράσω στον Περιφερειάρχη τις ευχαριστίες μου, αν θέλετε την ευγνωμοσύνη μου για τη βοήθεια που μου δήλωσε ότι απλόχερα θα μου προσφέρει.